Επιτέλους. Καλωσορίζω το Γιώργο το Ματσάγκο. Επιτέλους, να σε δούμε να μας πεις για αυτά τα ωραία τρίγωνα, Γιώργο μου, μας ακούς? Καλησπέρα, Μαρίνα μου, καλησπέρα, φίλες και φίλοι. Εγώ σε ακούω, αλλά κάτι πρέπει να χαμηλώσεις, νομίζω. Γιατί σε ακούω δύο φορές, κάτι, μου φαίνεται. Ακούς δύο φορές. Το λάπτοπ, το λάπτοπ. Έχω χαμηλώσει όλα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν ακούγεται. Ακούγομαι καλά τώρα? Ακούγεσαι καλά, ακούγεται καλά, οκ. Okay. Συνεχίζουμε. Ωραία. Με τα τρίγωνα, τα καταπληκτικά. Ναι, θα μιλήσουμε για αστρολογικά γλυκά τρίγωνα λίγο πριν από τα τρίγωνα κάλαντα των Χριστουγέννων. Από ό,τι δείχνει, θα έχουμε επιτέλους άσπρες μέρες, αυτό που λέμε, και κυριολεκτικά και μεταφορικά, γιατί από ό,τι ακούω έρχονται, κατεβαίνουν και χιόνια. Να σας πω επίσης ότι από σήμερα και μέσα στην επόμενη εβδομάδα μπορείτε να διαβάζετε και τις προβλέψεις για όλη τη χρονιά με το τηλέγραμμα που κυκλοφορεί μέσα σε αυτό το βιβλιαράκι, χωρίς να πληρώσετε κάτι παραπάνω από την κανονική τιμή του περιοδικού, και να δείτε ότι και το 2014 θα έχει και αυτό αρκετές καλές άσπρες μέρες. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι μετά από μια αρκετά περίεργη αστρολογικά περίοδο, αυτή την εβδομάδα του Δεκεμβρίου μπαίνουμε σταδιακά σε μια καλύτερη φάση, καθώς οι περισσότερες πλανήτες δημιουργούν αρμονικές όψεις μεταξύ τους. Οι όψεις που ξεχωρίζουν, όπως είπαμε, είναι δύο τρίγωνα. Είναι τα τρίγωνα που σχηματίζουν πρώτα απ' όλα ο Ερμής με τον Ουρανό στις 10 του μήνα και ο Δίας με τον Κρόνο στις 13 του μήνα. Πρόκειται για μια θαυμάσια πλανητική συγκυρία, μια όαση μέσα στην έρημο, όπου όλοι μας πρέπει να την εκμεταλλευτούμε για να αποκομίσουμε κέρδη κάθε είδους. Ξεκινάμε μιλώντας για το τρίγωνο Ερμή-Ουρανού. Ο Ερμής είναι ο παραδοσιακός πλανήτης της επικοινωνίας και ο Ερμής εναρμονίζεται με τον Ουρανό στις 10 του μήνα και φέρνει απροσδόκητα καλές ειδήσεις στα αυτιά μας, αλλά και δυσάρεστες ευκαιρίες. Καθώς ο Ερμής θα βρίσκεται στον Δοξότη και ο Ουρανός θα βρίσκεται στον Κρύο, το στοιχείο της έκπληξης, του ξαφνικού και του απρόσμενου θα κυριαρχεί στη ζωή μας. Βασική αποδέκτες της εύνοιας αυτού του τριγώνου, του πρώτου του τριγώνου που γίνεται στις 10 του μήνα, είναι τα ζώδια της φωτιάς, δηλαδή οι κρύοι, οι λέοντες, οι τοξότες, αλλά και τα ζώδια του αέρα, δηλαδή οι δίδυμοι, οι ζυγοί και οι υδροχόοι. Και φτάνουμε ίσως στην πιο ευίωνη όψη της χρονιάς, στο τρίγωνο Δία Κρόνου, καθώς σε αυτή την όψη συμμετέχουν οι δύο επωνομαζόμενοι κοινωνικοί πλανήτες, ο Δίας και ο Κρόνος. Αναμφίβολα έχουμε να κάνουμε με τους δύο μαστόδοντες του ζωδιακού που διαμορφώνουν τάσεις στον κοινωνικό ιστό. Η θαυμάσια αυτή όψη προμηνύει πολύ θετικές εξελίξεις, κυρίως τώρα για τα υπόλοιπα ζώδια, για τα ζώδια του νερού, δηλαδή για τους καρκίνους, τους σκορπιούς και τους ιχθύς, αλλά και της γης, δηλαδή τους ταύρους, τους παρθένους και τους εγώκερους. Και πάμε να δούμε τώρα ένα-ένα τα 12 ζώδια και πώς θα επηρεαστούν από αυτά τα θαυμάσια αστρικά τρίγωνα λίγο από πριν από τα κάλαντα. Κρύοι, θετικές εξελίξεις στα οικονομικά θέματα που σας απασχολούν και στις επαγγελματικές σας δραστηριότητες. Όσοι επιθυμείτε, αν και αυτό ακούγεται λίγο δύσκολο, μια αύξηση μισθού, είναι καλή περίοδος για να τη διεκδικήσετε, αρκεί βέβαια να το κάνετε με διπλωματία, με σύνεση και με διακριτικότητα. Η προσωπική σας ζωή αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ο πλανήτης Ουρανός, ο πλανήτης του απρόβλεπτου, του απρόσμενου, που βρίσκεται στο ζώδιό σας, εναρμονίζεται στις 10 του μήνα με τον επικοινωνιακό Ερμή. Τι σημαίνει αυτό για εσάς? Νέες γνωριμίες είναι μέσα στο πρόγραμμα, αλλά και η ανάγκη ξεκαθαρίσματος με σημαντικές σχέσεις και συνεργασίες λόγω της παραμονής του Άρη απέναντί σας στο ζώδιο του Ζυγού. Η βελτίωση λοιπόν της επικοινωνίας θα πρέπει να είναι το κύλιο μέρημά σας με την πρώτη αυτή θαυμάσια όψη στις 10 του μήνα. Τώρα, το τρίγωνο Δία Κρόνου στις 13 του μήνα είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό σε θέματα επενδύσεων, οφειλών, δανείων και οικονομικά, θέματα δηλαδή που καίνε λίγο πολύ όλου μας και ιδιαίτερα για εσάς, για τα οικονομικά που έχετε από κοινού με τρίτα πρόσωπα. Καλό θα είναι να εκμεταλλευτείτε αυτή την εύνοια στις 13 του μήνα για να διευθετήσετε σχετικά οικονομικά ζητήματα.
ευκαιρίες θα παρουσιαστούν, αλλά θα πρέπει να τις αναγνωρίσετε και να τις εκμεταλλευτείτε όσο καλύτερα μπορείτε. Το ερωτικό στοιχείο θα αποτελεί επίσης την πρώτη σας προτεραιότητα, καθώς υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες για να επιδοθείτε με ιδιαίτερο ήθρο στο αγαπημένο σας φόρτο έρωτα. Αποφύγετε πάντως την ποσότητα εις βάρος της ποιότητας. Α, επίσης να σας πω ότι οι γυναίκες κρύοι βρίσκεστε σε περίοδο έντονης γονιμότητας με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και πάμε να δούμε τους Ταύρους. Ταύροι, η κοινωνική ζωή και ο φιλικός κύκλος παρουσιάζουν μεγάλη κινητικότητα, η διάθεσή σας όμως δεν ήταν πάντοτε καλύτερη. Κολακεύεστε από τις πολλές προσκλήσεις που λαμβάνετε, ωστόσο οι περισσότεροι από εσάς ίσως μάλλον έχετε ανάγκη από λίγη απομόνωση, από λίγη ψυχική αποτοξίνωση. Γίνεστε κάπως εσωστρεφείς και λιγομίλητοι, σκέφτεστε περισσότερο και εκφράζεστε λιγότερο. Αυτό είναι όμως κάτι το οποίο το κάνετε συχνά. Τώρα, τα οικογενειακά ζητήματα και οι οικονομικές υποθέσεις είναι στην καλύτερη φάση τους. Μάλιστα με το τρίγωνο του Ερμή με τον Ουρανό στις 10 του μήνα, ευνοούνται οικονομικά που έχουν να κάνουν με τρίτα πρόσωπα, κοινά περιουσιακά και κληρονομικά ζητήματα, αλλά και ο βαθύτερος ψυχισμός σας. Και ερχόμαστε στην άλλη όψη. Η τύχη με τη μορφή του τριγώνου ανάμεσα στο Δία και τον Κρόνο εντοπίζεται γύρω στις 13 του μήνα, στις αισθηματικές υποθέσεις και στη σχέση με τον σύντροφό σας. Όσοι είστε ελεύθεροι, είναι πολύ πιθανόν ότι μέσα σε εκείνες τις ημέρες, γύρω στις 13 του μήνα, μπορεί να ανακαλύψετε την αδελφή ψυχή κάτω από περίεργες συνθήκες. Όσοι πάλι έχετε ήδη ανακαλύψει το πρόσωπο που σας ενδιαφέρει, θα καταφέρετε να το πάρετε στην αγκαλιά σας. Αν είστε παντρεμένοι και περνάτε προβλήματα ή διατηρείτε μια φθαρμένη σχέση που όμως εξακολουθεί να σας ενδιαφέρει, θα μπορέσετε να συμβιβάσετε τα πράγματα και μάλιστα να αναθερμάνετε το δεσμό σας. Και πάμε να δούμε τους διδύμους. Δίδυμοι, οι προσωπικές και οι οικογενειακές σχέσεις βρίσκονται σε πρώτο πλάνο, ενίοτε μέσα και από απρόβλεπτες καταστάσεις. Οι συνεχείς διαφοροποιήσεις μέσα και έξω από το σπίτι καλά κρατούν και θα πρέπει να είστε σε θέση να αναδείξετε τον καλύτερο εαυτό σας. Στις 10 του μήνα, με το τρίγωνο του δικού σας κυβερνήτη πλανήτη, του Ερμή, με τον Ουρανό, δείξτε το ενδιαφέρον σας στο σύντροφό σας και ανακαλύψτε τρόπους να αναθερμάνετε την ερωτική ζωή σας. Στην προσπάθειά σας να πλησιάσετε το θέλη σας, θα βοηθήσει και η νέα θέση του κυβερνήτη σας του Ερμή, που για εσάς αντιπροσωπεύει τον τομέα των σχέσεων και των συνεργασιών σας, το ζώδιο δηλαδή με το ξώδιο. Αν σας απασχολούν οικονομικές εκκρεμότητες, μην ολιγορείτε, ειδικά αν πρόκειται για δάνεια. Και ερχόμαστε τώρα στο τρίγωνο ανάμεσα στον Δία και τον Κρόνο στις 13 του μήνα, που θα σας βοηθήσει να σταθεροποιήσετε όσα έχετε ήδη πετύχει στα οικονομικά σας. Αν σχεδιάσετε να πάτε στο εξωτερικό, είτε για διακοπές είτε για δουλειά, θα το πραγματοποιήσετε χωρίς καμιά απολύτως δυσκολία. Όσοι ασχολείστε με εισαγωγές, εξαγωγές, έχετε πολύ μεγάλο ωφέλη. Τα οικονομικά σας θα βελτιώνονται συνεχώς. Όμως προσέξτε, γιατί η αυξημένη αισιοδοξία μπορεί να σας οθήσει να δημιουργήσετε και κάποια μεγάλα έξοδα. Ένας άλλος τομέας που ευνοείται πολύ από αυτήν την όψη είναι εκείνος της υγείας. Αν στο παρελθόν ταλαιπωρηθήκατε από κάποια μικροπροβλήματα υγείας, τώρα πιστεύω ότι θα δείτε σημαντική βελτίωση. Και πάμε να δούμε τους καρκίνους. Καρκίνοι, οι καθυστερήσεις στις υποθέσεις σας δεν σας προούν, αφού λειτουργείτε με δυναμισμό αλλά και αισιοδοξία. Δεν ισχύει όμως το ίδιο και για την αισθηματική σας ζωή, όπου ίσως για πρώτη φορά εσείς να ασφιχτιάτε κάτω από το φορτικό ενδιαφέρον που δείχνει ο σύντροφός σας για εσάς, ενώ μια κάποια άλλη εποχή πιστεύω ότι αυτό θα ήταν κάτι το οποίο θα το επιθυμούσατε πολύ. Τώρα, με το θεσπέσιο τρίγωνο ανάμεσα στον Ερμή και τον Ουρανό, το πάθος θα περισσεύει, γι' αυτό θα σας έλεγα να μην το τσιγκουνεύεστε, ούτε να σκέφτεστε αρνητικά. Μάλιστα με την ανάδρομη Αφροδίτη στον τομέα των σχέσεών σας για αρκετούς από εσάς, υπάρχουν ενδείξεις ότι από εδώ και μπρος σιγά σιγά θα επιστρέψει και ένας παλιός έρωτας και για άλλους ότι το οχυρό, το θύμα που πολιορκείται εδώ και καιρό είναι έτοιμο να παραδοθεί στην αγκαλιά σας. Τώρα, με τη θετικότατη επιρροή του μεγάλου τριγώνου ανάμεσα στον Δία και στον Κρόνο στις 13 του μήνα, αναμένεται να δρέψετε δάφνες στον ερωτικό αλλά και στον αισθηματικό τομέα. Αν είστε γονείς, θα έχετε ιδιαίτερες χαρές και ικανοποιήσεις
από την απόδοση των παιδιών σας. Τόσο ο Δίας μέσα από το ζώδιό σας, όσο και ο Κρόνος μέσα από το Σκορπιό, σε αρμονική γωνία με τον αστερισμό σας, σας βοηθούν να σταθεροποιήσετε τις καταστάσεις στην προσωπική ζωή σας. Είτε έχετε ήδη κάποια σοβαρή σχέση, είτε κάνετε τώρα μια καινούργια γνωριμία, θα νιώσετε να αναγεννιέστε. Ακόμη, όσοι επιθυμείτε να αποκτήσετε τώρα παιδιά, πολύ σύντομα πιστεύω ότι θα καλωσορίσετε τον Πελαργό. Ισχυροί σύμμαχοι μάλιστα, εκεί γύρω στις 13 του μήνα, θα στηρίξουν τις προσδοκίες και τις προσπάθειές σας. Και πάμε να δούμε τους Λέοντες. Λεοντάρια, με το τρίγωνο Ερμή-Ουρανού στις 10 του μήνα, εσείς γίνεστε αρκετά φουριόζοι και βιαστικοί, έτοιμοι να κατακτήσετε τον κόσμο. Σε αυτό βέβαια σας βοηθάει και η θέση του Άρη, μια πολύ καλή θέση, στο ζυγό που θα παραμείνει για πολύ καιρό. Οργανώνετε ταξίδια, επιμορφωτικές δραστηριότητες, σχέδια που με τον καιρό θα σας ανεβάσουν σε υψηλότερα επαγγελματικά επίπεδα. Παράλληλα, έχετε τάση για σπατάλη και για επιπλέον έξοδα. Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα με άτομα του οικογενειακού σας περιβάλλοντος, λόγω του Κρόνου, αυτή την περίοδο θα βρείτε λύσεις. Ενώ αν σκοπεύετε να προβείτε σε μια αγορά σημαντική, ελέγξτε όλες τις παραμέτρους με προσοχή. Στα αισθηματικά, προετοιμαστείτε για ευχάριστες εκπλήξεις. Τώρα, με το τρίγωνο Δία Κρόνου, στις 13 του μήνα, μπορεί να φορτωθείτε με κάποιες περισσότερες ευθύνες, όμως θα απολαύσετε κάθε λεπτό, καθώς θα καταφέρετε να ολοκληρώσετε όλες τις υποχρεώσεις σας με απόλυτη επιτυχία. Οι τομείς που δέχονται την αναζωογονητική ενέργεια αυτού του θαυμάσιου τριγώνου στις 13 του μήνα είναι εκείνοι του σπιτιού και της οικογένειας, αλλά και της εργασίας σας. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μετακινηθείτε σε ένα καλύτερο σπίτι ή να διαμορφώσετε και να βελτιώσετε το ήδη υπάρχον. Όσοι από εσάς ασχολείστε με καλλιτεχνικά ενδιαφέροντα και έχετε αγωνιστεί για να γίνετε γνωστοί, τα όνειρά σας πραγματοποιούνται καθώς θελουστείτε στο φως των προβολέων. Γενικότερα, αυτό το τρίγωνο του Δία με τον Κρόνο αξίζει της προσοχής σας, γιατί μπορείτε να αποκομίσετε πολύ, πολύ μεγάλα και σημαντικά κέρδη, λεοντάρια. Και πάμε να δούμε τους Παρθένους. Παρθένοι, είναι καιρός να ασχοληθείτε με τον εαυτό σας και τις ανάγκες του και να αλλάξετε οτιδήποτε δεν σας ικανοποιεί πλέον. Την εβδομάδα που ακολουθεί θα κάνετε τις κατάλληλες επαφές που θα σας βοηθήσουν να απεγκλωβιστείτε από δυσάρεστες καταστάσεις και να ανοίξετε ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή σας. Τώρα, με το τρίγωνο Ερμή-Ουρανού, δικό σας κυβερνήτης Ερμής, στις 10 του μήνα θα καταφέρετε να αντιστρατεύσετε όλη σας τη διορατικότητα προκειμένου να ξεχωρίσετε τις πραγματικές ευκαιρίες από τις απατηλές προσφορές. Αποφύγετε να ενδώσετε σε προτάσεις για εύκολο κέρδος που εγκυμονούν και κάποιους κινδύνους. Μην ξεχνάτε ότι ο Ποσειδώνας παραμονεύει. Καθώς όμως και τη λήψη δανείων από τη στιγμή που νιώθετε ότι δεν θα μπορέσετε να ανταποκριθείτε και θα ζοριστείτε στην αποπληρωμή τους. Τώρα, το τρίγωνο Δία Κρόνου εγκαινιάζει μια περίοδο αυξημένης κοινωνικότητας αλλά και νέων αισθηματικών περιπετειών. Έτσι, γύρω στις 13 του μήνα θα έχετε την ευκαιρία να κάνετε γνωριμίες και χρήσιμες επαφές, ενώ δεν αποκλείεται να βρεθείτε με παλιούς φίλους που έχετε να δείτε από καιρό. Όσοι από εσάς είστε αδέσμευτοι θα κάνετε νέες γνωριμίες, οι οποίες και θα αντέξουν στο πέρασμα του χρόνου. Όσον αφορά στα οικονομικά σας, το τρίγωνο των δύο μεγάλων αυτών πλανητών του Δία και του Κρόνου σας φέρνει απρόβλεπτα έσοδα, τα οποία όμως εσείς μπορεί να τα σπαταλήσετε πολύ εύκολα. Προσέξτε λίγο εκεί τα μεγάλα έξοδα. Και πάμε να δούμε τους ζυγούς. Ζυγοί, τα οικονομικά σας θα σας απασχολήσουν έντονα μέσα στην επόμενη εβδομάδα, καθώς η μακρόχρονη παρουσία του Κρόνου στο συγκεκριμένο τομέα του οροσκοπίου σας είναι πιθανό να σας έχει κουράσει, και όχι μόνο εσάς. Μέσα από ποικίλα γεγονότα θα μπορέσετε επιτέλους να συνειδητοποιήσετε το τι φταίει και τα χρήματά σας εξαφανίζονται χωρίς να το καταλάβετε. Τώρα, με το τρίγωνο Ερμή-Ουρανού είναι, πιστεύω, μια ιδανική όψη για να εγκαινιάσετε ένα πρόγραμμα αποταμίευσης από τη στιγμή που μπορείτε να το κάνετε ή ακόμα και για να βρείτε μια νέα πηγή οικονομικών, μια νέα εργασία. Ζητήστε και τη συμβολή ενός φίλου που γνωρίζει καλά τα οικονομικά θέματα, αφού μπορείτε να κερδίσετε πολύ περισσότερα. Μάλιστα, το τρίγωνο του Δία με τον Κρόνο
ο οποίος Κρόνος βρίσκεται στο δεύτερο ηλιακό σας σπίτι, σε αυτό το χρημάτων, σας εφοδιάζει με δύναμη και ενέργεια, ώστε να οργανώσετε καλύτερα τα οικονομικά σας. Κύριο στις 13 λοιπόν του μήνα, που γίνεται αυτό το τρίγωνο, θα καταφέρετε να δημιουργήσετε ένα πλάνο, το οποίο θα σας επιτρέψει να ανταποκριθείτε καλύτερα στις οικονομικές σας υποχρεώσεις, ενώ παράλληλα θα βάλετε στην άκρη και κάποια χρήματα. Οι πλανητικοί σχηματισμοί σας βοηθούν να προωθήσετε τις ιδέες σας στον επαγγελματικό τομέα και να αποδείξετε σε όλους την αξία σας. Έχετε τα μάτια σας ανοιχτά εκείνες τις μέρες, γιατί κάπου εκεί, στο χώρο ίσως της δουλειάς σας, παραμονεύει και η αγάπη, παραμονεύει μάλλον ένας νέος έρωτας. Και πάμε να δούμε τους Σκορπιούς. Σκορπιοί, δεν υπάρχει λόγος για τόση εσωτερική αναστάτωση, ακόμα και όταν αυτή αστρολογικά δικαιολογείται από την παρουσία του Άρη στον τομέα του υποσυνειδητού σας, στο 12ο ηλιακό σας σπίτι, στη σκιά αυτό που λέμε, του οροσκοπίου σας. Με το τρίγωνο τώρα, ανάμεσα στον Ερμή και στον Ουρανό, στις 10 του μήνα, πετάξτε από το μυαλό σας αρνητικές σκέψεις, αφήστε τους άλλους να αναλάβουν τις ευθύνες τους και σταματήστε να παριστάνετε τόσο πείρα. Η δράση πιστεύω ότι είναι απαραίτητη για εσάς, αν θέλετε να πετύχετε στους στόχους σας, η θυσία όμως πιστεύω ότι περιτεύει. Η ερωτική ζωή παρουσιάζει πραγματικά ενδιαφέρον από εδώ και μπρος. Νέες γνωριμίες για τους αδέσμευτους, αλλά και σύσφυξη των σχέσεων για τους ήδη δεσμευμένους, μάλιστα με το ενδεχόμενο μιας σοβαρής δέσμευσης, ακόμη και ενός γάμου, να κερδίζει έδαφος αυτήν την περίοδο. Τώρα, το τρίγωνο του Δία με τον Κρόνο σας αφορά άμεσα, καθώς ο Κρόνος βρίσκεται στο δικό σας ζώδιο, σηματοδοτεί την καλύτερη περίοδο του χρόνου για να υλοποιήσετε τις επιθυμίες αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Το διάστημα λοιπόν, γύρω στις 13 του μήνα που έχουμε αυτή την όψη, είναι ιδανικό για να πάρετε σημαντικές αποφάσεις και να ρυθμίσετε την πορεία της ζωής σας για τους επόμενους μήνες. Τώρα θα σας δοθούν καινούργιες ευκαιρίες που θα σας βοηθήσουν να αναπτυχθείτε αλλά και να ευημερίσετε τόσο στον οικονομικό όσο και στον αισθηματικό τομέα. Εσείς εκείνο που πρέπει να κάνετε είναι να ανανεώσετε ή να απορρίψετε παλιά σχέδια και να προχωρήσετε δυναμικά προς το νέο που κάνει πρεμιέρα στη ζωή σας εκεί γύρω στις 13 του μήνα. Και πάμε να δούμε τους τοξότες. Τοξότες, το τρίγωνο που θα σχηματίσει ο Ερμής μέσα από το δικό σας ζώδιο, με τον ουρανό, ο οποίος βρίσκεται στο φιλικό κρυό, αποτελεί μια θαυμάσια ευκαιρία για να σκεφτείτε πώς θα αυξήσετε τα εισοδήματά σας. Ο πιο σύντομος δρόμος είναι να προγραμματίσετε τα σχέδιά σας, αφού πρώτα κάνετε και μια αρκετά έτσι σχολαστική, θα έλεγα, έρευνα. Ωστόσο, ίσως να μην είναι ακόμα η κατάλληλη στιγμή για να ξεκινήσετε νέα σχέδια. Αυτό θα το δείτε εσείς. Είναι προτιμότερο λοιπόν να απομονωθείτε σε ένα έτσι κάπως ήσυχο μέρος με ένα φίλο, ίσως έναν οικονομικό σύμβολο, και να καταστρώσετε τα επόμενα βήματά σας που θα βάλετε σε εφαρμογή μόλις εσείς νιώσετε έτοιμοι. Τώρα, το τρίγωνο του Δία με τον Κρόνο, που ο Κρόνος βρίσκεται στο 12ο ηλιακό σας σπίτι, φωτίζει το υποσυνείδητό σας, ενώ και ο Δίας, ο οποίος είναι δικός σας κυβερνήτης, στέλνει πνευματικά μηνύματα που σας βοηθούν να δείτε απαντήσεις στα ερωτήματά σας. Έτσι, το διάστημα αυτό είναι σημαντικό για να εξετάσετε πιθανές επενδύσεις, καθώς το τρίγωνο αυτό που θα σχηματίσουν ο Δίας με τον Κρόνο στις 13, θα σας δώσει την ευκαιρία να βελτιώσετε σταδιακά τα οικονομικά σας και να δημιουργήσετε μια πιο ασφαλή κατάσταση για την οικογένειά σας. Στον φιλικό κύκλο, ίσως κρίνεται απαραίτητο να κάνετε και κάποια αναγκαία ξεκαθαρίσματα και να κρατήσετε κοντά σας τους φίλους εκείνους οι οποίοι είναι πάρα πολύ χρήσιμοι για τα επόμενα σχέδιά σας. Και μιλώντας για σχέδια, να περάσουμε στους εγώκερους. Εγώκεροι, τα σχέδια λοιπόν και τα όνειρά σας φαίνεται πως μπορούν να πραγματοποιηθούν αυτή την εβδομάδα. Καταρχάς, το τρίγωνο του Ερμή με τον Ουρανό στις 10 Δεκεμβρίου θα σας ανοίξει νέους δρόμους. Καθοριστικό ρόλο για αυτόν θα παίξουν οι φίλοι σας που μπορούν να σας φέρουν σε επαφή με άτομα που θα διακρίνουν τα ταλέντα σας και θα σας βοηθήσουν να τα αξιοποιήσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Προσοχή, θα έλεγα ότι χρειάζεται λίγο στις υπερβολές και στα οικονομικά σας, καθώς οι θετικές όψεις της εβδομάδας ίσως σας κάνουν υπερβολικά αισιόδοξους αλλά και ανοιχτοχέριδες,
με αποτέλεσμα να εκπαραθυρώσετε κάποια από τα χρήματά σας. Η Αφροδίτη τώρα είναι πολύ γνωστό ότι έχει εγκατασταθεί στο ζώδιό σας και αυξάνει την προσωπική γοητεία σας. Έτσι, τόσο με την Αφροδίτη μέσα στον εγώ καιρό, αλλά και με το τρίγωνο του δικού σας κυβερνήτη, του Κρόνου, με τον Δία, εκεί γύρω στις 13 του μήνα, θα διαπιστώσετε με χαρά ότι δεν προσελκύεται μόνο θαυμαστές ή θαυμάστριες, αλλά και τύχη, ευκαιρίες, χρήματα και ιδιαίτερα ανθρώπους που βρίσκονται σε θέση εξουσίας και θέλουν και μπορούν να σας βοηθήσουν στη πραγματοποίηση των ονείρων σας. Με όλη αυτή την εύνοια, πιστεύω ότι μπορείτε τώρα να θέσετε σταθερούς στόχους και να ξεκινήσετε να τους υλοποιείτε. Η θαυμάσια αυτή όψη, ανάμεσα στο Δία και στον Κρόνο, επαναλαμβάνω στις 13 του μήνα, σας καθιστά εξαιρετικά επικοινωνιακούς, με αποτέλεσμα να καταφέρετε να βρείτε τρόπους και να εκφράσετε με σαφήνεια τις απόψεις σας, έτσι ώστε να ανοίξετε πόρτες που μέχρι τώρα ήταν ερμητικά κλειστές για σας, και από τις 13 του μήνα θα αρχίσουν σιγά σιγά να ανοίγουν. Βρείτε τρόπο να μπείτε μέσα και αδράξτε τις ευκαιρίες, εγώ καιρή. Και πάμε να δούμε τους υδροχώους. Υδροχώοι. Η πρόοδος πιστεύω ότι είναι η λέξη κλειδί αυτής της περίοδου και ιδιαίτερα αυτής της εβδομάδας. Με οτιδήποτε και αν ασχολείστε, μπορείτε να ξεχωρίσετε πλέον στο χώρο σας, αν βέβαια κάνετε και τις απαραίτητες προσπάθειες. Όσον αφορά τώρα στη δουλειά σας, μια μικρή αλλαγή συμπεριφοράς και οι καλές δημόσιες σχέσεις που θα μπορούσατε να αναπτύξετε αυτή την περίοδο θα βοηθήσουν τους ανωτέρους σας να συνειδητοποιήσουν ποιοι είστε και πόσα πολλά πράγματα μπορείτε να κάνετε. Η αναγνώριση, πιστεύω και εδώ είναι το καλύτερο, ότι θα συνοδεύεται και από την οικονομική επιβράβευση, καθώς το τρίγωνο που θα σχηματίσει ο Ερμής με τον δικό σας πλανήτη κυβερνήτη, τον Ουρανό, στις 10 του Δεκεμβρίου, θα σας χαρίσει ένα αναπάντεχο οικονομικό μπόνους, ένα οικονομικό τέλος πάντων ποσό το οποίο δεν το περιμένατε. Η ίδια όψη όμως, και εδώ είναι το σουμί, μπορεί να σας φέρει ακόμα και έναν απρόσμενο έρωτα, οπότε έχετε τα μάτια σας ανοιχτά. Τώρα, με το τρίγωνο του Κρόνου, με τον Δία, που γίνεται στις 13 του μήνα, το ενδιαφέρον σας επικεντρώνεται στην καριέρα σας και στις επαγγελματικές σας φιλοδοξίες. Εκεί λοιπόν γύρω στις 13 θα έχετε την ευκαιρία να επιστρατεύσετε τις δυνάμεις σας και να βάλετε μια δημιουργική σφραγίδα σε οτιδήποτε κάνετε. Πολύ σύντομα πιστεύω ότι θα δείτε τις προσπάθειες σας να επιβραβεύονται και τα οικονομικά σας να παίρνουν ανωδική πορεία. Παράλληλα, εάν και εφόσον έχετε την οικονομική άνεση, μπορείτε να σχεδιάσετε ένα ταξίδι στο εξωτερικό είτε στο εσωτερικό για τις χριστουγεννιάτικες διακοπές σας. Και πάμε να δούμε τους ηχθείς. Ηχθείες, το τρίγωνο του Ερμή με τον Ουρανό στις 10 καταρχάς του μήνα ευνοεί τα επαγγελματικά αλλά και τα οικονομικά σας. Παράλληλα, θα στρέψει τη σκέψη σας σε μακρινά μέρη και ίσως αναζητήσετε έναν τρόπο για να ξεφύγετε από τη ρουτίνα και την καθημερινότητα. Παρόλο που είναι στη φύση σας να ονειρεύεστε, δεν θα πρέπει να ξεχάσετε και τις καθημερινές σας υποχρεώσεις. Μπορείτε να βρείτε την ισορροπία αν συναναστραφείτε με ομοειδεάτες και ανταλλάξετε όψεις για θέματα που σας ενδιαφέρουν. Μάλιστα, τώρα, εκεί γύρω στις 10 του μήνα, είναι πολύ πιθανόν να ανακαλύψετε ακόμα και έναν μέντορα που θα σας προσφέρει πολύτιμες γνώσεις ή έναν άνθρωπο που θα σας δώσει την ευκαιρία να πραγματοποιήσετε τα σχέδιά σας. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι είστε από τους πολύ ευνοημένους αποδέκτες της επιρροής του τριγώνου ανάμεσα στον Κρόνο και τον παραδοσιακό σας κυβερνήτη, το Δία, που σχηματίζεται στα υδάτινα ζώδια, στα ζώδια του νερού, όπου και ανήκετε κι εσείς. Η θεσπέσια αυτή όψη που γίνεται στις 13 του μήνα θα σας φέρει σε επαφή με ανθρώπους από άλλες χώρες, θα δημιουργήσει ευκαιρίες για να ταξιδεύσετε οι ίδιοι ή θα περάσετε αρκετό χρόνο σε ένα διαφορετικό από το συνηθισμένο περιβάλλον σας. Μάλιστα, ένα πολυπόθητο ταξίδι που αποτελούσε όνειρο ζωής είναι πολύ πιθανό να πραγματοποιηθεί εκεί γύρω στις 13 του μήνα. Τα αισθηματικά σας με την ίδια όψη απογειώνονται. Ευνοείστε κυρίως όσοι είστε ελεύθεροι σκοπευτές,
Ενώ στον επαγγελματικό τομέα η προσφορά σας πιστεύω ότι αναγνωρίζεται και ανταμείβεται πλουσιοπάροχα. Και αυτό το τελευταίο το πλουσιοπάροχα θα ήθελα να το ευχηθώ και για τα 12 ζώδια. Η εβδομάδα αυτή πραγματικά είναι μια ξεχωριστή εβδομάδα. Αυτά τα τρίγωνα, τα γλυκά τρίγωνα που σχηματίζονται στον ουρανό, τα αστρολογικά τρίγωνα ανάμεσα στον Ερμή και τον ουρανό και ανάμεσα στον Δία και τον Κρόνο, είναι μοναδικά. Προσπαθήστε να εκμεταλλευτείτε τις ευκαιρίες που θα παρουσιάσετε στον δρόμο σας. Εύχομαι και για τα 12 ζώδια. Και πριν κλείσω θα ήθελα να πω και χρόνια πολλά στον αγαπημένο μας σκηνοθέτη, τον Νίκο τον Σακά, που χωρίς εκείνον δεν θα μπορούσαμε να έχουμε αυτή την σύνδεση σήμερα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα χρόνια πολλά. Και ο Νίκος ο Σακάς σε ευχαριστεί. Έχει πεταχτεί εδώ, έχει φαν κλαμπ εδώ. Και για τις πολύ ωραίες έτσι, συμβουλές που ακούσαμε για μια υπέροχη εβδομάδα. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής και για σήμερα. Συνεχίζουμε όμως εδώ στη ζούγκλα από Δευτέρα, όπως κάθε μέρα. Δευτέρα με Παρασκευή, να περάσετε ένα καλό Σαββατοκύριακο, να χαίρεστε τη γιορτή σας, να βγείτε έξω, να διασκεδάσετε, να προσέχετε τον εαυτό σας, να αγαπάτε τους άλλους γύρω σας, βέβαια και να αγαπάτε και τον εαυτό σας. Πολλά φιλάκια για μένα με τις καλύτερες ευχές.